the shadow to my light. Did you feel another star? You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see yours. Ένα ακόμα excavation of the series σήμερα, όπως και τις προηγούμενες φορές, έτσι και σήμερα θα μιλήσουμε για το έκτο επεισόδιο The Vampire Diaries. Μείνετε μέχρι το τέλος, έχω να ανακοινώσω κάτι και το πολύ ξεχωριστό. Και πάμε σε το επεισόδιο λοιπόν του The Vampire Diaries. Μόλις το είδα. Ήταν σε γενικές γραμμές μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πιο πολύ, ήταν πιο πολύ συναισθηματικό. Δηλαδή όποιος είναι πολύ πολύ συναισθηματικός, πιστεύω ότι μπορεί και να δακρύσει. Είχε ανατροπές, ειδικά στο τέλος, όποιος το δει και με υπότιτλους και χωρίς υπότιτλους. Δεν είναι το ίδιο, αλλά με υπότιτλους είναι, πιστεύω ότι το καταλαβαίνεις πιο καλά το επεισόδιο. Απλά εγώ το προτιμώ να το βλέπω χωρίς υπότιτλους. Γιατί μέχρι να βγει με υπότιτλους αργεί. Ή πάρα πολύ. Εδώ είδα και έπαθα να το βρω χωρίς υπότιτλους. Γενικά, ναι, ήταν πολύ συναισθηματικό το επεισόδιο. Με άγγιξε εμένα. Και είχε πολλές ανατροπές, ειδικά στο μισάωρο και στο τέλος. Δηλαδή, στο τέλος δηλαδή, μπορεί να δεις και κάτι και να ρωτήσεις, όντως θα γίνει, όντως θα συμβεί αυτό. Δεν μπορώ παραπάνω να πάνω, γιατί κάποιοι δεν το έχουν δει το επεισόδιο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όντως ήταν συναισθηματικό, είχε ανατροπή, γιατί άλλοι περιμέναμε να είναι οι σιρήνες, δηλαδή να συνεχίσει να γίνει αυτό, αλλά στο τέλος τη θέση των σιρήνων θα την πάρουν άλλοι. Ένα σπιλεράκι θα δώσω. Θυμάστε που στο προηγούμενο επεισόδιο, συγγνώμη, η Σολίν με τις κόρες του Αλάρικ προσπαθεί να καλέσει τον Κέιντ. Σε αυτό το επεισόδιο θα εμφανιστεί ο Κέιντ. Και θα γίνει κάτι το ανατρεπτικό, δηλαδή από τη συναπάνηση ανατροπή που περιμένετε. Αυτή είναι η ανατροπή που σας είπα. Σε αυτή την ανατροπή θα γίνει μια άλλη ανατροπή. Και σε αυτή την ανατροπή θα γίνει ακόμα μια ανατροπή. Ξέρω, δεν καταλάβατε. Θα δείτε το επεισόδιο. Κάτω στην περιγραφή θα έχω το link από που το είδα το επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Excavation of the Series, να είστε καλά και να προσέχετε τη ζωή σας. Και θυμάστε πριν κλείσουμε, πριν στην αρχή του επεισοδίου που σας είπα ότι στο τέλος θα σας έχω μια ανακοίνωση. Λοιπόν, όσοι δουν το επεισόδιο αυτό εδώ πέρα, το Excavation of the Series, κάντε like στις σελίδες των χορηγών μας που εμφανιστεί κάτω εδώ πέρα. Και πιστεύω ότι δεν θα χάσετε. Έχει πολλές ενημερώσεις, πολλά πράγματα που πιστεύω είναι καλό να γνωρίζετε. Αυτά λοιπόν. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.